αν δεν λειτουργούν προς το παρόν, θα λειτουργήσουν στο μέλλον οι πνευματικοί νόμοι. Και αυτό βέβαια είναι πολύ πιο τραγικό, θα λέγαμε, για αυτούς. Είναι αυτό που και άλλη φορά το έχουμε πει. Όταν βλέπει κανείς έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ζει σωστά, ζει με αλαζονία, με υπερηφάνεια και φυσικά μετά και με όλα τα άλλα κακά, γιατί αν έχεις την υπερηφάνεια που είναι το κορυφαίο μόλισμα για τον άνθρωπο, έχεις και όλα τα υπόλοιπα. Αν δούμε ένα τέτοιο άνθρωπο λοιπόν να του πηγαίνουν όλα καλά κοσμικά, να μην έχει κανένα εμπόδιο, κοσμικό πάλι ξαναλέω, στη ζωή του, αυτόν τον άνθρωπο να το κλαίμε. Γιατί ο Θεός του ξεχρεώνει εντός εισαγωγικών η λέξη ό,τι καλό έχει, γιατί και ο αλαζόνας και ο υπερήφανος και ο διεφθαρμένος έτσι έχει και κάποια καλά στοιχεία. Οπότε η δικαιοσύνη του Θεού του τα ξεπληρώνει εδώ, σε αυτή τη ζωή, με το να του πηγαίνουν όλα καλά, εντός εισαγωγικών η λέξη κοσμικά καλά. Οπότε του μένει μόνο το κακό, το οποίο βέβαια θα πληρωθεί στην άλλη ζωή, που σημαίνει αιώνια κόλαση. Οπότε να μην χαιρόμαστε και να μην προβληματιζόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά πολλές φορές και σε αυτή τη ζωή ο Θεός επιτρέπει να λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι, αλλά όχι άμεσα. Δίνει κάποια περιθώρια. Βλέπουμε για παράδειγμα μετά το διπλό αμάρτημα του μεγάλου προφήτου και Αγίου και βασιλέως και μελωδού έτσι και ποιητού του Αγίου Δαβίδ, ο Θεός δεν τον τιμώρησε αμέσως, ούτε καν τον παιδαγώγησε, αλλά αντίθετα το πηγαίνουν όλα καλά κοσμικά. Δηλαδή και πήρε τη γυναίκα του Ουρία και τον ίδιο τον παρέδωσε, τον ξαπόστειλε, να το πούμε λαϊκά, δηλαδή με το σχέδιο το πονηρό που κατέστρωσε, τον οδήγησε σε θάνατο, οπότε δεν είχε να φοβηθεί και από εκεί. Και η γυναίκα αυτή που πήρε, το έκανε και παιδί, και μάλιστα ήταν και αρσενικό το παιδί. Τον άφησε περίπου ένα χρόνο έτσι ο Θεός, τον Δαβίδ, μήπως και καταλάβει το λάθος του. Και μετά του έστειλε τον προφήτη Νάθαν. Και ο προφήτης εκεί του είπε την ωραία εκείνη παραβολή με την αμνάδα, την οποία, ας πούμε, κάποιος την επιβουλεύτηκε και την έσφαξε και λοιπά, και έκανε μια μεγάλη αδικία σε αυτούς που την είχαν έτσι πολύ αγαπημένη, θα λέγαμε, στο σπίτι τους. Έτσι του είπε μια τέτοια παραβολική ιστορία. Ο Δαβίδ μόλις άκουσε την ιστορία, θύμωσε και λέει ποιος έκανε αυτό το έγκλημα, έτσι είναι άξιος θανάτου. Και του λέει ο προφήτης Νάθαν, εσύ το έκανες το έγκλημα. Και εννοούσε την γυναίκα του Ουρίου που την πήρε για δική του γυναίκα, ενώ ήταν συζευμένη με τον Ουρία. Και αμέσως ο Δαβίδ ανταποκρίνεται στη βοήθεια που του στέλνει ο Θεός και δηλώνει η μάρτη κατά Κυρίο. Και αμέσως του λέει ο προφήτης ότι σου συγχωρέθηκε η αμαρτία, μόνο που είπες αυτό. Βλέπουμε δηλαδή πως ο Θεός δίνει ένα χρόνο αναμονής, θα λέγαμε, έτσι, χρόνο μετανοίας, πριν λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Μετά, επειδή ήρθε η μετάνοια στον Δαβίδ, δέχτηκε την κλίση για μετάνοια, μετανόησε, λειτουργεί ο πνευματικός νόμος. Και τι γίνεται, εξεγείρεται, επαναστατεί εναντίον του το παιδί του, ο Αβεσσαλόμ. Και τράβηξε τα μύρια ο Δαβίδ από το παιδί του, μέχρι που έφυγε εξυπόλυτος από το παλάτι του, κακήν κακός. Ατιμάστηκαν οι γυναίκες του από το ίδιο το παιδί του. Επιτρεπόταν εκείνη την εποχή να έχουν πολλές γυναίκες. Δεν στερήθηκε από την άλλη πλευρά τώρα το να παραμείνει πρόγονος του Μεσσίου. Λειτουργήσε λοιπόν ο πνευματικός νόμος και η τιμωρία ήρθε, αλλά δεν στερήθηκε τη μεγίστη ευλογία του να παραμείνει, του να είναι μέσα στους προγόνους του Μεσσίου. Βλέπουμε πως λειτουργεί
ο πνευματικός νόμος, λειτουργεί ο νόμος, η δικαιοσύνη του Θεού, αλλά θα λέγαμε όχι αμέσως. Το άφησε ένα χρόνο, μήπως και συνέστη μόνος του. Μετά του έστειλε τον προφήτη, του έκανε μία κλίση και τότε ανταποκρίθηκε. Μακάρι είναι εκείνοι οι οποίοι παρακολουθούν τον εαυτό τους και δεν πέφτουν. Ή αν πέσουν, αμέσως δηλώνουν τη μετάνοιά τους. Πριν, ας πούμε, έρθει ο Θεός να τους καλέσει σε μετάνοια. Που και τότε, βέβαια, και τότε δεν πάει χαμένη η μετάνοια. Αλλά είναι καλύτερα να προλάβει ο άνθρωπος το Θεό. Πρώτος αυτός να πει στο Θεό, συγχώρεσέ με Θεέ μου, έκανα λάθος. Να μην περιμένει κάποια έτσι επίσκεψη. Οδυνηρή, όπως είναι μια αρρώστια, όπου πλέον αρχίζει να λειτουργεί ο πνευματικός νόμος. Έτσι, αυτό για αυτή την ερώτηση.